Είναι γεγονός το Φεστιβάλ Ήχων και Εικόνων στα Γιάννενα, η συνάντηση καλλιτεχνών που θέλουν να πούνε κάτι παραπάνω για την πειραματική καλλιτεχνική έκφραση, η γνωριμία με όλα αυτά που θεωρούνται ειδικά και για λίγους, ενώ δεν είναι, θα γίνει στις 8 και 9 Απριλίου στο Θέατρο Έκφραση στην Οδόρα Βαντινού 14. Για δύο μέρες ο φιλόξενος νέος και εξαιρετικός χώρος έκφρασης θα γεμίσει με πειραματική μουσική, projection mapping, θέατρο και σεμινάρια. Απότερο σκοπό στο να φιλοξενεί σύγχρονα project από όλη την Ελλάδα. Και μακάρι κάθε χρόνο να γινόμαστε και καλύτεροι και να φιλοξενούμε και από όλο τον κόσμο, να το πω έτσι. Αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι μια συλλογική προσπάθεια από ανθρώπους της πόλης, ο καθένας με τον τρόπο του, και προσπαθούμε κάθε χρόνο για το καλύτερο. Όπως σας είπα, γίνεται για δεύτερη χρονιά και φέτος έχει και ένα ενδιαφέρον παραπάνω σε σχέση με το πρώτο φεστιβάλ, να το πω έτσι, γιατί θα είναι διήμερο και θα φιλοξενεί acts από όλους τους χώρους της τέχνης. Θα καλέσω όλο τον κόσμο να έρθει να υποστηρίξει αυτή την πολύ καλή προσπάθεια που στείνεται για δεύτερη φορά. Ο νεοτερισμός στην τέχνη είναι συνυφασμένος μαζί της από πάντα. Η πρωτοπορία πάντα ανανεώνει την μουσική ή όλες τις καλλιτεχνικές εκφράσεις. Από τη γέννησή της η τέχνη είναι έτσι, ένα κέρας που σμιλεύτηκε για να βγάλει ήχο είναι ήδη τεχνολογία. Δεν πρέπει να φοβόμαστε λοιπόν να χρησιμοποιούμε και να απολαμβάνουμε, ας πούμε, την ανθρώπινη μουσική και καλλιτεχνική γενικά δραστηριότητα μέσα από την τεχνολογία. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το συγκεκριμένο φεστιβάλ, ίσως το μόνο διαφορετικό που μπορεί να έχει και αυτό το οποίο θα είναι νέο και αξίζει τον κόπο να δει ο κόσμος της πόλης μας, θα είναι ότι πρόκειται για ένα event, να το πω έτσι, το οποίο είναι πιο πλήρες όσον αφορά την εκτέλεσή του. Δηλαδή, πέρα από τους φανταστικούς μουσικούς που μπορεί να έχουμε, τα projects που θα δούμε, τον πειραματισμό που προανέφερε και ο Βαγγέλης, θα είναι πιο ολοκληρωμένο σαν εμπειρία, διότι ο κύριος μας στόχος είναι να συνδυάσουμε και την εικόνα μέσα σε αυτό και με ποιον τρόπο κιόλας αλληλεπιδράει, να το πω έτσι, η εικόνα με τη μουσική.